Νομίζω ότι χρειάζεται μία διευκρίνηση σε αυτό που είπε στην ομιλία του ο εκπρόσωπος, ο εισήγητης μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, για την συλλήβδη αντιμετώπιση αυτής της σύμβασης. Νομίζω ότι είναι η μόνη επιτρεπόμενη τακτική με βάση τον νομοθετικό κανονισμό τέτοιου είδους νομοθετημάτων. Ή συνολικά το ψηφίζεις ή συνολικά το απορρίπτεις. Δεν έχεις άλλη δυνατότητα. Δεν μπορείς να επιλέξεις κάποια άρθρα για να τα ψηφίσεις ή κάποια να μην τα ψηφίσεις. Αυτή είναι η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης το σημερινό, για μια μορφωτική, δηλαδή, συμφωνία, η οποία, και αυτό είναι το βασικό της χαρακτηριστικό, καλείται να υπηρετήσει και αυτή τις επιχειρηματικές ανάγκες των ομίλων της πολιτιστικής βιομηχανίας, που ανθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Υπουργός βεβαίως προχθές το είπε λίγο πιο κομψά, αναφέροντας ότι το μνημόνιο αφορά σε τομείς, αφορά σε φορείς και απασχολούμενους για συμμετοχή σε πολιτιστικά φεστιβάλ. Αλλά και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η συμφωνία των δύο χωρών αφορά στους φορείς της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αλλά και στους φορείς του σύγχρονου πολιτισμού τους, όπως η αρχιτεκτονική, ο κινηματογράφος, ο οπτικοακουστικός τομέας και άλλα. Δηλαδή, αφορά στις μεγάλες τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σαουδική Αραβία και την Μέση Ανατολή και στις εταιρείες της εγχώριας και διεθνούς πολιτιστικής βιομηχανίας, οι οποίες εμπορεύονται, ως γνωστόν, τον πολιτισμό. Τώρα, αντικειμενικά, είτε κανείς το βλέπει, είτε μάλλον θέλει να το βλέπει, είτε δεν θέλει να το βλέπει, και αυτή η συμφωνία εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων του ελληνικού κράτους, της ελληνικής αστικής τάξης δηλαδή, με την άρχουσα τάξη, τους βασιλιάδες, τους εμμύριδες, τους σεΐχηδες της Σαουδικής Αραβίας. Αποτελεί δε η συμφωνία αυτή, όπως και οι υπόλοιπες 15 σε άλλους τομείς, τον καρπό της πρόσφατης καλοκαιρινής επίσκεψης του Σαουδάραβα πρίγκιπα, παρακαλώ, στη χώρα μας. Οπότε και είδαμε τότε, με αφορμή την επίσκεψη αυτή, είδαμε τους χαριεντισμούς της ηγεσίας της χώρας μας με ένα κράτος δολοφόνο, όπου εκτός από το θάνατο που σκορπάει σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, παραδείγματος χάρη στην πολύπαθη Ιεμένη, πρωταγωνιστεί, και αυτό δεν το λέμε μονάχα εμείς, το λέει ο ίδιος ο ΟΗΕ, πρωταγωνιστεί στην κατάφορη παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών. Δεν πάει άλλωστε και πολύς καιρός από την αποτρόπαια εξόντωση του δημοσιογράφου Κασόγγι. Θα μου πείτε βέβαια ότι αυτά αποτελούν ψηλά γράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και την ηγεσία της χώρας μας, αφού η Σαουδική Αραβία αποτελεί ως γνωστόν σύμμαχο στρατηγικό για αυτούς. Έτσι, ενώ περισσεύουν τόσο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και από τους συμμάχους της οι επικλήσεις στις λεγόμενες δυτικές αξίες, στον αγώνα τάχα ενάντια στον ολοκληρωτισμό και τους αυταρχικούς ηγέτες, όταν συναντιούνται με τους εκπροσώπους τέτοιων μεσαιωνικών καθεστώτων όπως η Σαουδική Αραβία, όλα είναι με λιγάλα, αφού το ψητό περιλαμβάνει επενδύσεις και πολύ μεγάλες προσδοκίες για το κεφάλαιο. Τότε θυμούνται ότι δεν είναι σωστή η απομόνωση, δεν είναι σωστή η επιλογή ή αποκλεισμή. Θυμίζουμε βέβαια εδώ ότι αυτή η σχέση δεν είναι χθεσινή, δεν είναι τωρινή. Έχει καιρό. Έχει προηγηθεί η αποστολή συστοιχίας πυράβλων Patriot με το προσωπικό τους, 80 στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, παρακαλώ, ενώ και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για όσους δεν έχουν κοντή μνήμη, υπήρχαν δοσοληψίες στρατιωτικού υλικού με τη χώρα αυτή. Πότε τώρα αποφασίζεται η αποστολή των Patriot, αυτού του υπερσύγχρονου αντιεροπορικού συστήματος?
μα την ώρα ακριβώς που η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας εντείνεται και οι απειλές αναβαθμίζονται συνεχώς, πρόσφατα μάλιστα και με πυράβλους βαλιστικούς και όπως πάντα φυσικά με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα συμφωνία, την οποία συζητάμε, υπεγράφει στην Αθήνα την 26η Ιουλίου του 2022, πριν δηλαδή 3-4 μήνες. Όπως βλέπουμε, αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες που περιμένουν χρόνια και χρόνια εκεί μέσα στα συρτάρια των Υπουργείων, αυτή προωθείται ταχύτατα, μέσα σε 3 μήνες, προσκύρωση, και αυτό το είπαμε και στην Επιτροπή, δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Υπαγορεύεται από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις του ελληνικού κράτους με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Παρακάτω, ως ένας από τους στόχους αυτής της μορφωτικής συμφωνίας αναφέρεται το εξής: η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με την νομοθεσία και τις πολιτικές που αφορούν τον πολιτισμό. Και εδώ μπορεί, όπως προχθές η κυρία Υπουργός, να λέει ότι μόνο εξαγωγή ελληνικής νομοθεσίας πρόκειται να γίνει, το κείμενο όμως ρητά αναφέρεται σε ανταλλαγή. Και στην ανταλλαγή δεν δίνεις, παίρνεις κιόλας. Πράγμα που σημαίνει ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, μπορεί, δεν λέω ότι θα γίνει υποχρεωτικά, μπορεί, αυτό λέει η συμφωνία, να αντλήσει γνώσεις και εμπειρία και να αξιοποιήσει την νομοθεσία και τις πολιτικές της Σαουδικής Αραβίας. Μιας χώρας, όπως είπαμε, φεουδαρχικής, μεσαιωνικής, όπου ακόμα και τα στοιχειώδη δικαιώματα της γυναίκας είναι ανύπαρκτα. Και εμείς στην Ελλάδα θα πάρουμε, λέει, από εκεί καλές ιδέες και πρακτικές για τον πολιτισμό μας. Αυτό προβλέπει η συμφωνία. Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε. Και με βάση φυσικά όλα όσα είπαμε ως τώρα, καταψηφίζουμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης με τη Σαουδική Αραβία. Συλλήβδην, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η διαδικασία. Ευχαριστώ.